Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης Λαυρόφ-Δένδια στο Σότσι της Ρωσίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, που αναμένει ακόμα απάντηση από τον Τζαβούσογλου για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κράτησε χαμηλούς τόνους. Εξέφρασα την ανησυχία μου για το γεγονός ότι η Τουρκία αυτοπροβάλλεται ως ο διάδοχος της Οθωμανικής κληρονομιάς, αλλά και ως ο ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων, μια πρακτική που δημιουργεί αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία πάντως συνεχίζει στο χαβά της, απειλώντας με νέες εστίες έντασης. Πάτη σονδαζλένα devam edecek. Şu anda Amasra bir kuyusunda. Oradaki çalışmaları tamamlanmak üzere. Tabii sadece kuyu açmakla iş bitmiyor. Oradaki logların yani kayıtların alınması, analizlerin değerlendirmelerinin yapılması gerekiyor bildiğiniz gibi. O çalışmalarda bir kısmı gemide, bir kısmı da ofiste devam edecek. Η θέση της Ρωσίας είναι υπέρ της διευθέτησης βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το αξιώμαχό τους. Το πολεμικό ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακά πλάνα από τις ασκήσεις που πραγματοποίησαν σε όλο το Αιγαίο φρεγάτες πυραυλάκατη και ταχεία σκάφη. Την ίδια ώρα, το πρώτο ραφάλ από τα 18 που έχει παραγγείλει πολεμική αεροπορία ντύθηκε με γαλανόλευκα χρώματα. Οι πρώτες πτήσεις του στη Γαλλία αποθανατίστηκαν και αναρτήθηκαν στα social media.